Ποια είναι τα δεδομένα? Να ξεκινήσω ρωτώντας σας πώς πατάει η κυβέρνηση. Πατάτε γερά, πατάτε καλά? Εγώ νομίζω ότι παρά τις τρομακτικές δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν, παρά τα προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε που έρχονται από το παρελθόν, νομίζω ότι για το λόγο που μας ψήφισε ο ελληνικός λαός, σε μεγάλο βαθμό ανταποκρινόμαστε. Δηλαδή, εμείς δεν ήρθαμε στην κυβέρνηση για να βάλουμε τα θέματα κάτω από το χαλί. Ήρθαμε στην κυβέρνηση για να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα και τα δύσκολα, ιδιαίτερα τα οποία χρόνια τώρα συσσωρεύονται στην ελληνική κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται από μία διάσπαση σε ό,τι αφορά την αριστερή πλατφόρμα. Μετά από αυτήν την διάσπαση, φαντάζομαι τα πράγματα είναι διαφορετικά μέσα στο κόμμα. Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ πόσο έτοιμος είναι για να αντιμετωπίσει δύσκολες αποφάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό, το οποίο συζητείται αυτή τη στιγμή και θα κληθεί κάποια στιγμή ο βουλευτής να το στηρίξει? Πόσο εύκολα είναι επίσης αυτά τα πράγματα σε ό,τι αφορά τη συνύπαρξή σας με τους ανεξάρτητους Έλληνες? Εγώ νομίζω ότι με τους ανεξάρτητους Έλληνες, να πούμε πρώτα με τους συμμάχους, υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία, μια συνεργασία η οποία στηρίζεται κυρίως στο ότι έχουμε συνειδητοποίηση και οι δύο δυνάμεις σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, πόσο δύσκολα είναι τα προβλήματα, και γι' αυτό και μέχρι τώρα φαίνεται ότι και οι ανεξάρτητοι Έλληνες και εμείς ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν. Άρα νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα για οποιοδήποτε θέμα μπει στη Βουλή, και ιδιαίτερα αυτό το μήνα που είναι δύσκολος, ο μήνας Δεκέμβριος, που έχουμε πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει να ψηφιστούν, γιατί εμείς έχουμε αποφασίσει να λύσουμε αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Στο εσωτερικό σας? Νομίζω και στο εσωτερικό τα προβλήματα έχουν εξουδετερωθεί τα οποία υπήρχαν πριν. Νομίζω τώρα μετά τις εκλογές έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει ότι τα προβλήματα δεν λύνονται από τη μια μέρα στην άλλη, δεν λύνονται μέσα σε δύο μήνες. Εμείς ψηφιστήκαμε για να εφαρμόσουμε, για να κρατήσουμε τη χώρα στην Ευρωζώνη, να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπερασπιστούμε τα πιο αδύνατα οικονομικά στρώματα και κοινωνικά στρώματα στην ελληνική κοινωνία, και νομίζω ότι αυτό το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εάν ισχύει αυτό που μόλις μου περιγράψατε, τόσο για τη σχέση με τους ανεξάρτητους Έλληνες όσο και για το εσωτερικό του κόμματός σας, γιατί ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, ζήτησε για το Σάββατο το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών? Εγώ σε αυτό θέλω λίγο να σταθώ, διότι πραγματικά απογοητεύθηκα από τη στάση που κράτησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, μία πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για να κάνει ένα διάλογο με τις πολιτικές δυνάμεις και να κηρύξει και το διάλογο με τις κοινωνικές δυνάμεις για κρίσιμα θέματα, αντιμετωπίστηκαν πραγματικά πολύ μικρόψυχα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γι' αυτό και λέω ότι απογοητεύτηκα. Δεν ήταν στην πρόθεση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης να παγιδεύσει κάποιους, δεν ήταν στην πρόθεση να κοροϊδέψει. Αυτά που ακούστηκαν κατά τη γνώμη μου είναι και υπερβολικά και εκτός πραγματικότητας, και δυστυχώς ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, πιστεύω ότι καταλαβαίνουν τα διέξοδα που υπάρχουν από τη μεριά των άλλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και θα τοποθετηθούν. Ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτή στη δεδομένη χρονική στιγμή που επιλέξατε να καλέσετε τους αρχηγούς των κομμάτων για ενημέρωση και για συζήτηση ήταν ποιος? Σας λέω, όταν το ασφαλιστικό είναι στην κρίσιμη φάση και θελήσαμε πραγματικά. Άρα συνένεση. Ναι, θελήσαμε να υπάρξει ένας διάλογος, να ακούσουμε απόψεις, να συμπεριλάβουμε τις απόψεις αυτές στη διεκδίκηση και ταυτόχρονα να φανεί πραγματικά ότι υπάρχει μία
μια συσπήρωση των πολιτικών δυνάμεων για να διεκδικήσουμε, για να βοηθηθούμε περισσότερο στη διαπραγμάτευση. Όταν το προσφυγικό έφευγε ο Πρωθυπουργός να πάει στην Τουρκία να συζητήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρώπης με την Τουρκία για το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, το προσφυγικό, δύο θέματα δηλαδή τα οποία ήταν πάρα πολύ κρίσιμα, και το τρίτο θέμα που είναι η αναθεώρηση του συντάγματος, η οποία, εντάξει, δεν είναι για σήμερα, αλλά θα μπορούσε να ξεκινήσει ένας διάλογος. Δηλαδή θέματα τα οποία σε νορμάλ καταστάσεις ήταν λογικό να συζητήσουν, να διαφωνήσουν, να πούν την άποψή τους, αλλά όχι αυτό που έγινε. Δηλαδή πραγματικά εγώ έχω και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει για ποιο λόγο το κάνουν αυτό. Η συνάντηση αυτή δεν ευωδόθηκε, το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό το οποίο εσείς προσδοκούσατε, τουλάχιστον από την πλευρά σας. Ωστόσο, λίγα 24 ώρα μετά από αυτή τη συνάντηση, έχουμε τη σημερινή δήλωση της κυρίας Γεροβασίλη, της κυβερνητικής εκπροσώπου, η οποία προχώρησε στην εκτίμηση ότι όχι μόνο δεν κινδυνεύει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, γιατί αυτό ήταν το οποίο ήρθε στο προσκήνιο μετά από την ενέργεια του Πρωθυπουργού να καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς για συνάντηση, ότι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία βρίσκεται σε κίνδυνο και βρίσκεται ο ίδιος σε αναζήτηση νέων εταίρων, αλλά ότι συμβαίνει το αντίθετο και ότι είναι πολύ πιθανό να ενισχυθεί στο μέλλον, να υπάρξει διεύρυνση αυτής. Να σας πω κάτι, δηλαδή από πού βγήκε, δεν καταλαβαίνω, δηλαδή αυτό ήταν η άποψη των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να δικαιολογήσουν τη στάση τους, δηλαδή τη μη θέση τους σε κρίσιμα θέματα. Από πού έβγαινε ότι κινδυνεύει η πλειοψηφία? Δεν έβγαινε, ούτε ο Πρωθυπουργός το είπε, ούτε υπάρχει μία ένδειξη ότι κινδυνεύει η κυβερνητική πλειοψηφία. Καμία ένδειξη δεν υπάρχει. Παλιά θυμόσαστε το καλοκαίρι όταν έγινε αυτό που λέμε η αποχώρηση των συντρόφων της αριστερής πλατφόρμας. Υπήρχε δεδομένο ότι υπάρχει διαφωνία. Ήταν δεδομένο, καθημερινά λεγότανε. Τώρα δεν υπάρχει. Μα και στην τελευταία ψηφοφορία δεν υπάρχει, είχατε όμως διαρροές. Δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου κανένα τέτοιο πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά τη θέση της κυβερνητικού εκπροσώπου, δεν μπορώ να τη σχολιάσω. Μακάρι να υπάρξει μια τέτοια διεύρυνση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αλλά αυτό θα φανεί μέσα από, όχι τις ψηφοφορίες, κυρίως μέσα από τη δυνατότητα να ξεκινήσει μια συζήτηση με όποιες πολιτικές δυνάμεις μπορούν να την ξεκινήσουν. Ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές οι πολιτικές δυνάμεις, κύριε Υπουργέ? Εγώ νομίζω ότι πλην της Νέας Δημοκρατίας, καλά και της ακροδεξιάς, νομίζω ότι ένας διάλογος θα μπορούσε να ξεκινήσει. Αν είναι διάλογος για συνεργασία, θα μπορούσε να ξεκινήσει και με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, και με τον κύριο Λεβέντη και με τη συμπαράταξη και με το ποτάμι. Ένας διάλογος ο οποίος θα άνοιγε μία συζήτηση, αλλά αυτό κόπηκε τελείως προχτές. Τη Νέα Δημοκρατία γιατί την αφήνετε εκτός? Τη Νέα Δημοκρατία την αφήνω εκτός διότι θεωρώ ότι είναι ένα κλασικό νεοφιλελεύθερο κόμμα, το οποίο βεβαίως σε μία συζήτηση, σε ένα θέμα που έχει σχέση με την εθνική μας κυριαρχία, θα μπορούσε πραγματικά να υπάρξει και με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Είμαστε στη φάση ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μια προσπάθεια που έχουμε αναλάβει, δηλαδή να βγούμε από αυτή την κρίση η οποία ταλανίζει την ελληνική κοινωνία, και σε αυτό θα θέλαμε όσο δυνατόν με περισσότερες δυνάμεις να συμμετάσχουν και να συμβάλλουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι κινδυνεύει η πλειοψηφία. Δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν είναι σταθερή. Μην ερμηνευτεί έτσι. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε μπροστά μας την τετραετία.
Μάλιστα, έχει ξεκινήσει, έχει υπάρξει, έχει ανοίξει ένας διάβλος μιας πρώτης σειράς επαφών με κάποια από τα κόμματα που περιγράψατε αυτά στην Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι δεν. Νομίζω ότι από όσο γνωρίζω δεν έχει ξεκινήσει. Mm-hmm. Έχω την εντύπωση ότι από ό,τι άκουσα μια συνάντηση επίκειται από ό,τι είπαν οι ίδιοι, δηλαδή και ο κύριος Λεβέντης επίκειται μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό όταν γυρίσει από τον Άκουσα σε δηλώσεις που έκανε. Ναι. Μάλιστα. Έχει περάσει αρκετός καιρός από εκείνη τη σημείωση η οποία είχε διαρρεύσει στον τύπο να δούμε τον Λεβέντη. Δεν είχε διαρρεύσει, το είχα μπροστά μου και το είχαν πάρει από πάνω οι φωτογράφοι. Αυτή ήταν στην αρχή, ήταν μια συζήτηση η οποία... Το αργότερα, πόσο αργότερα ήταν, ουσιαστικά έθετε αυτό το χαρτί, είχε μέέσα ουσιαστικά τα 9 σημεία τα οποία είχε... Και, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, λέτε. Ναι, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, τα 9 σημεία ήταν αυτά, τα οποία σε μια συζήτηση εγώ τα είχα καταγράψει και... Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι εφόσον δεχτείτε αυτά τα 9 σημεία, είναι έτοιμος να στηρίξει, να μπει σε ένα κυβερνητικό σχήμα ή στα έτοιμη εσείς. Όχι, αυτό που έχω ακούσει και λέει είναι ότι δεν θέλει να μπει στο... Να στηρίξει. Να συμμετάσχει, αλλά θα μπορούσε να στηρίξει. Αυτό έχει πει από ό,τι έχω ακούσει και για μας θα ήταν πολύ θετικό να στηρίξει την... κυβερνητική. Αν το δεδομένο είναι αυτό, για να λάβει ο ίδιος μία απόφαση για το αν στηρίζει ή όχι. Εσείς πόσο κοντά ή μακριά είστε στο να αποδεχτείτε αυτά τα 9 σημεία ή κάποια εκ των 9. Εγώ, η γνώμη δική μου, επειδή δεν έχουμε συζητήσει στην κυβέρνηση για το θέμα αυτό, η γνώμη δική μου είναι ότι από τα 9 σημεία τουλάχιστον 4-5 μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Μάλιστα, 4-5. Ναι, 4-5 από αυτά, από ό,τι θυμάμαι δηλαδή τώρα, γιατί δεν... Άρα να εικάσω ότι στη συνάντηση η οποία θα έχει ο Πρωθυπουργός τις επόμενες μέρες με τον κύριο Λεβέντη, θα ξεκινήσει από μια τέτοια βάση όπως νομίζω περιγράφεται. Θα συζητήσουν γενικά πρώτα για την κατάσταση, αυτό προβλέπω εγώ, και μετά θα μπουν σε τέτοια θέματα. Μπορεί να μην μπουν καν κατά τη γνώμη σε τέτοια θέματα και να αναλάβουν τη συζήτηση αν καταλήξουν σε κάπου άλλη παρά τεχνικά κλιμάκια που λέμε. Ο κ. Λεβέντης έχει πει ότι ο λόγος για τον οποίο του απευθύνεστε αυτή τη στιγμή είναι γιατί διαβλέπετε ότι όσον ούπο θα υπάρξουν διαρροές. Έχει μιλήσει και αριθμητικά μάλιστα. Κάνει λάθος. Έχει μιλήσει για 11 διαρροές τις οποίες θα έχετε. Κατά τη γνώμη μου κάνει λάθος ο κ. Λεβέντης. Κάνει λάθος. Κάνει λάθος γιατί? Κάνει λάθος, διότι δεν υπάρχουν οι 11 πρώτων και δεύτερον η συζήτηση, αυτό που έχω εγώ από ό,τι θυμόσαστε, μου φαίνεται δεν είχε καν υπάρξει ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση ακόμα. Αυτές οι μέρες ήταν της ψήφου εμπιστοσύνης. Άρα ήταν πολύ νωρίς αυτή η ιστορία και δεν είναι τώρα, ούτε πέρναγε από το μυαλό κάποιου ότι μπορεί να κινδυνεύσει η κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα δεν είναι. Αυτό που λέει είναι λάθος. Μια και είμαστε εδώ και τα λέμε αυτή τη στιγμή, η σημείωση την οποία κρατήσατε εσείς τότε, το να δούμε το Λεβέντη αργότερα, είχε να κάνει με το ότι θεωρούσατε λογικά τα αιτήματα, τους όρους τους οποίους βάζει αυτά τα που τα έχει πει σημεία. Αυτά. Είναι κάποια που είναι κάποια... Εντάξει. Έχει και κάποια για το ασφαλιστικό, μιλάει για ένα όριο όχι παραπάνω από αυτό σύνταξη, μιλάει για να μειωθούν, που γίνεται αυτό, να μειωθούν... Θα τα δούμε αναλυτικά λίγο στη συνέχεια της κουβέντας αυτά, θα έρθουμε και στο ασφαλιστικό, θα Εγώ νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει μια δυνατότητα συνεργασίας. Μάλιστα. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Τώρα, αύριο έρχεται ο Πρωθυπουργός, συναντάει τον κύριο Λεβέντη, έρχονται σε συμφωνία, λέω εγώ. Αν η συμφωνία αυτή υπάρξει, η ανάγκη για διάλογο, για άνοιγμα και στα υπόλοιπα κόμματα εξακολουθεί να υπάρχει, εγώ νομίζω, ή αν ο Λεβέντης πει το ναι, δεν έχουμε λόγο να συνεχίσουμε. Εγώ νομίζω ο διάλογος είναι βασικό, είναι δομικό στοιχείο της αριστεράς και μιας κυβέρνησης η οποία στον πυρήνα της είναι η ριζοσπαστική αριστερά.
Εγώ νομίζω ότι είναι ανεξάρτητο από τη στήριξη που μπορεί να έχει η κυβέρνηση από 50%, από 150, 170, 180 βουλευτές. Θεωρώ ότι ο διάλογος για τα κρίσιμα θέματα είναι ανάγκη να γίνεται και με την κοινωνία και με τις πολιτικές δυνάμεις. Μάλιστα. Αυτό που είπε ο Σταύρος Θοδωράκης στον Πρωθυπουργό, ότι μας φωνάζει τώρα να συζητήσουμε, θα μπορούσε όμως να το έχεις κάνει ήδη από τον Αύγουστο για να έχουμε προχωρήσει σε μια κοινή συνισταμένη, να έχουμε βρει μια κοινή συνισταμένη και να τα λέμε διαφορετικά σήμερα. Εγώ λέω ποτέ δεν είναι αργά. Μάλιστα. Το Αύγουστο, τον Αύγουστο, ναι, πότε, 20 Σεπτέμβρη, δηλαδή 2 μήνες κυβέρνηση είμαστε. Σήμερα ώσπου να συγκροτηθούμε, να αρχίσουμε να δουλεύουμε, να πηγαίνουμε στις διαπραγματεύσεις οι οποίες μας τρώνε ώρες μερόνυχτα. Δεν καταλαβαίνω ότι μπορεί να πει κανείς ότι δεν δέχομαι τώρα να συζητήσω επειδή δεν συζητήσαμε πριν 2 μήνες. Νομίζω ότι είναι προσχήματα αυτά. Σήμερα είδαμε και ένα άνοιγμα προς το ΠΑΣΟΚ, και διορθώστε με αν δεν είμαι έτσι, από τον κύριο Παπαδημούλη μέσω Twitter, ο οποίος σχολίασε, καυτηρίασε αν θέλετε, τη στάση της, των σοσιαλιστών στην Πορτογαλία, σε αντίθεση με το ρόλο που διαδραματίζει το ΠΑΣΟΚ εδώ στην Ελλάδα. Σχολίασε θετικά μάλλον τη στάση των σοσιαλιστών. Στην Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία, ναι. Και ανέφερε για το ΠΑΣΟΚ ότι στην Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά, το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να αποτελεί την ουρά της Νέας Δημοκρατίας. Για σας το ΠΑΣΟΚ τι ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει? Εντάξει, πρέπει να... και η ταύτιση προχτές, ουσιαστικά η ταύτισή τους στο Συμβούλιο υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά τη γνώμη μου είναι ένα αρνητικό δεδομένο. Ελπίζω και πιστεύω ότι στην πορεία και ο κόσμος θα συμβάλλει και θα πιέσει τόσο πολύ ούτως ώστε να αλλάξει η στάση. Δεν μπορεί δηλαδή ένα σοσιαλιστικό, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα να είναι συνεχώς μέσα στον πυρήνα μιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Δεν γίνεται. Ελπίζω ότι θα αλλάξει. Όπως αλλάζουν τα πράγματα και στην Ευρώπη, θα έρθει η αλλαγή αυτή και στην Ελλάδα. Εκτιμά.